Καλημέρα παιδιά, είμαι η μαμά της Σοφίας, Κατερίνα, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που η Σοφία όλη τη μέρα δεν μπορεί να πει όχι σε μένα. Και το θέλατε πάρα πολύ αυτό το βίντεο και θα το κάνουμε σήμερα. Η ώρα είναι! Και εμείς πάμε να τη ξυπνήσουμε. Κοιμάται ακόμα. Σοφάκι, καλημέρα! Σοφάκι! Γιατί έχεις την κάμερα τόσο πρωί? Σοφάκι, σήμερα θα κάνουμε πολύ ωραίο βίντεο που δεν μπορείς να μου πεις όχι όλη τη μέρα. Το έχουν ζητήσει όλοι, θέλουν να το δούνε. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Okay. Ξυπνάμε! Και πάμε γυμναστήριο! Έλα, αγάπη μου! Μου φαίνεται πολύ ευτυχισμένη, κόρη μου. Έλα, ξυπνάμε! Σοφία, μην βλέπεις το iPad. Τρως γρήγορα το πρωινό σου και φεύγουμε. Ναι, μαμά. Ναι, μαμά. Αυτό δεν το λέει κάθε μέρα. Τι ωραίο. Σήμερα θα δούμε Τζιντζεμ, όχι Disney. Ναι, μαμά, σίγουρα. Σου αρέσει Τζιντζεμ? Ακόμα δεν είμαι σίγουρη τι όλα θα κάνουμε σήμερα. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον μέρα που δεν μπορεί να πει όχι η Σοφία. Ναι. Ναι. Το θέλατε το βίντεο, το έχετε. Ντύθηκα. Α, είσαι έτοιμη, τέλεια. Το κρεβάτι σου έτοιμο? Όχι. Πάω να το κάνω τώρα. Έφτιαξα το κρεβάτι μου. Τέλεια, μπράβο σου. Έχω έφερε την κουβερτούλα. Το σεντονάκι. Σεντονάκι. Κουβερτούλα στο χειμουνούλα, όχι το καλοκαιρινούλα. Πάμε, φεύγουμε. Yes. Είμαστε στο γυμναστήριο. Yes, είμαστε στο γυμναστήριο. Και Σοφία έχει αρκετή ενεργία που είναι 8 το πρωί και κάνει τη γυμναστική της. Σε λίγο θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πώς σου αρέσει τόσο πολύ να πας με τη μαμά στο σούπερ μάρκετ? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μαμά, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίσαμε, δεν ήταν το χειρότερο του κόσμου. Ναι, δεν ήταν. Και μπορούμε να πάμε σπίτι. Σοφία, πάλι βλέπεις το iPad? Ναι. Πάρε ένα βιβλίο και διάβαζε, κλείς το iPad. Οκ. Ναι, μαμά, σίγουρα. Διαβάζω. Τουλάχιστον το βιβλίο είναι ροζ. Είναι μία η ώρα και έχουμε το μεσημεριανό. Κίνοα με βραστά λαχανικά. Και ελπίζω θα αρέσει πάρα πολύ στη Σοφία. Σοφάκι, το μεσημεριανό είναι έτοιμο! Ναι, έρχομαι!
Έχεις κοινό με βραστά λαχανικά. Μου κάνεις πλάκα. Όχι. Είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ ίνο. Καλή όρεξη. Ναι, θα το φάω. Ευχαριστώ, μαμά. Γιατί δεν έχει γεύση. Επειδή δεν έχει τίποτα να έχει γεύση μέσα, είναι πολύ ωραίο και ίνο. Το κοινό δεν έχει γεύση, το καρότο έχει. Θα μεγαλώσεις, α, αν το τρως. Μεγαλώνω, μεγαλώνω. Είμαστε το παιδί versus έφηβος στις διακοπές. Ναι, αν τρως έτσι, θα μεγαλώσεις. Θα πάω μαζί σου τώρα. Τι κάνεις, Σοφάκη? Φτιάχνω τις ετικέτες για τη βιβλία, γιατί θα πάμε διακοπές σε λίγο και δεν θα προλάβω πριν το σχολείο. Α, ωραία. Έχω μία ιδέα, να θέλεις να διαβάζεις σήμερα λίγο. Ναι, μαμά, θέλω πάρα πολύ. Ωραία, θα κάνουμε λίγο ελληνικά και μαθηματικά, να μην... Τουλάχιστον δεν θα υπάρχει ιστορία, γεωγραφία, φυσική, όλα αυτά. Να τα θυμάσαι λίγο όταν πας ναι. Σχολείο. Πρέπει να είμαι θετική, τουλάχιστον δεν θα μου βάλει τα πάντα, θα μου βάλει μόνο δύο πράγματα. Έχω ετοιμαστεί αυτά τα δύο βιβλία. Θα κάνει σήμερα αυτή τη σελίδα, παρακαλώ. Ναι. Και τα μαθηματικά. Θα κάνεις αυτά εδώ, Σοφάκη. Εντάξει. Ωραία, μπορείς να ξεκινήσεις. Ας τις ετικέτες, βάτε στη άκρη. Μια ώρα να διαβάζεις λίγο, δεν είναι τόσο κακό. Τουλάχιστον είμαι γρήγορη στα μαθηματικά. Και όταν τα τελειώσεις, μπορεί να πάω λίγο πισίνα, α? Ναι, τέλεια. Μόνο δεν θα μπω μέσα, γιατί το νερό θα είναι παγωμένο. Ναι, πρέπει να μπω μέσα, πρέπει να μπω μέσα. Να σου κάνω έκπληξη στην πισίνα, α? Φοβάμαι. Τέλεια. Ναι, τέλεια. Εδώ, μετά από μισή ώρα. Διάβασε, κορίτσι μου, διάβασε. Σοφία τελείωσε τα μαθήματά της. Κάνει πολύ ζεστή έξω, γι' αυτό πάμε στη... πισίνα! Φεύγουμε! Φτάσαμε στην πισίνα. Μπαίνεις στο νερό? Ναι, μαμά. Πάμε. Είναι πολύ... το πολύ κρύο το νερό. Δεν ξέρω πώς αντέχω τώρα μέσα. Δεν μας έρθουμε. Ναι, όντως είναι λίγο κρύο. Καλή κολύμπηση, Σοφάκη. Σοφάκη, επειδή κάνουμε το challenge σήμερα, έλεγα να κολύμπας δύο φορές την πισίνα. Γύρισε. Εντάξει. Ναι. Και ακόμα μία φορά. Μπράβο, Σοφία, το κατάφερες. Ευχαριστώ. Τώρα χρειάζεται να γρουσιστώ. Ελπίζω δεν θα μου γράφουν hate. Ότι κάνω κακά πράγματα στη κόρη μου. Δεν είναι αλήθεια. Εμένα μ' αρέσει να κολυμπά. Παρόλο δεν είναι πολύ καλή. Μπράβο, Σοφάκη. Και η μαμά είναι καλή, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι καλή. Μόνο επειδή για αυτό το λόγο θα δω τηλεόραση σήμερα το βράδυ. Οκ. Μετά την πισίνα, επειδή κολύμπησε τόσο πολύ, θα πάμε για φαγωτό. Και θα το επιλέξω εγώ το παγωτό. Δεν με αφήνει ποτέ να της πω εγώ τι εσύ θα πάρει. Ναι, εγώ πάντα πρέπει να διαλέξω. Η Σοφία κολύμπουσε καμία ωρίτσα. Και τώρα πάω να της επιλέξω το παγωτό.
Και πρέπει να μαντέψει τη γεύση της πυρά. Το κάνουμε έτσι. Ναι. Ωραία. Και δεν θα έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Ωραίο φαίνεται. Δεν έχω ιδέα. Μπορείς να μαντέψει. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Θα δω. Καρύδα. Bounty. Δεν ξέρω. Σαν σουρμπέ. Όχι. Το άλλο. Φράουλα. Με. Με σοκολάτα. Άσπρη σοκολάτα. Δεν μπορείς να μαντέψεις. Είναι μπανάνα με καραμέλα. Σου αρέσει το λαχιστό. Ναι, είναι τέλειο. Δεν σας διάλεγα ποτέ μόνο η φράουλα με την άσπρη σοκολάτα. Αλλά μπανάνα με καραμέλα είναι τέταρτη αγαπημένη μου γεύση. Που δεν τη μάντεψες, πολύ ωραία. Δεν είναι τρόπο. Είναι 8 η ώρα το βράδυ και γυρίσαμε πίσω. Η Σοφία πήγαινε ακόμα στο τραμπολίνο και τελειώνουμε σιγά σιγά αυτό το challenge. Επιτέλους. Σου άρεσε? Εντάξει, δεν τρελάθηκα, δεν θα μπορούσα να το κάνω κάθε μέρα, ήταν αρκετά διαφορετικό, αλλά δεν ήταν το χειρότερο. Δεν ήταν το χειρότερο. Να. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και εγγραφή. Εγγραφή. Και επίσης να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν είστε στις διακοπές σας τώρα ή αν έχετε γυρίσει σπίτι ή αν θα πάτε. Επειδή εμείς θα πάμε. Εμείς θα πάμε διακοπές. Το Σεπτέμβρη. Τέλος Αυγούστου. Ναι. Και γεια σας!